Κορίτσια και αγόρια, πάντα ξεχνάω να το πω αυτό. Λείπω πολύ καιρό από το κανάλι μου, το ξέρω. Είμαι πίσω όμως και έχω το πιο επίκαιρο βίντεο. Τι έχω στην τσάντα θαλάσσης μου. Σε σχέση με άλλες κοπέλες, η τσάντα θαλάσσης μου είναι υπερβολικά βαρετή. Και το χειρότερο πως δεν με νοιάζει. Ναι. Θα ξεκινήσω με την τσάντα, παιδιά, γιατί άμα αρχίσω να μιλάω δεν θα σταματήσω ποτέ. Λοιπόν, αυτή είναι η τσάντα που παίρνω μαζί μου. Το ξέρω πως δεν είναι υπερβολικά όμορφη ή υπερβολικά στη μόδα, δεν ξέρω. Είναι απλά πολύ βολική γιατί την παίρνεις στην πλάτη, είναι σαν σακίδιο και δεν είναι αληθινό δέρμα. Θα σας έχω το link από κάτω όπου την πήρα, αν ενδιαφέρεστε. Και ναι, είναι πάρα πολύ βολική. Και αυτό εδώ πέρα το σακίδιο έχετε ταξιδέψει μαζί μου αρκετά. Πρώτο πράγμα μέσα έχω μία πετσέτα, η οποία είναι αυτή η πετσέτα, γιατί ποτέ δεν είχα αγοράσει πετσέτα για τον εαυτό μου, πετσέτα θαλάσσης. Πάντα είχα τις παιδικές που έχουν πάνω την Ariel, καχώντας. Και λέω, νομίζω πως ήρθε η ώρα να αγοράσουμε πετσέτα για τον εαυτό μου. Είμαι 25, οπότε ήρθε η ώρα μου. Και πήρα αυτή την πετσέτα από τα H&M. Όταν αποφασίζω να πάω τελικά για μπάνιο, πάντα ξεχνάω την πετσέτα μου. Και καταλήγω με την Ariel που έχω στο αμάξι. Επομένως είναι που έχω ένα βιβλίο πάντα, γιατί βαριέμαι απίστευτα και όταν έχει ήλιο βαριέμαι να μιλάω, οπότε διαβάζω. Και τώρα ξεκίνησα το The Man Who Was Thursday του Chesterton. Και παιδιά, αυτό το βιβλίο έχει το πιο μεγάλο πρόλογο που έχω δει ποτέ, εντάξει, όχι ποτέ, αλλά όλο αυτό γενικά έκανε focus. Όλο αυτό είναι πρόλογος. Τουλάχιστον έφυγε από τη μέση και τώρα μπορώ να ξεκινήσω το βιβλίο κανονικά, δυναμικά. Μυρίζω ωραία. Λοιπόν, έχω 3 αντιλιακά γιατί είμαι υπερβολικά άσπρη και δεν ξέρω τι θα συμβεί άμα κάτσω χωρίς αντιλιακό στον ήλιο. Βασικά ξέρω, γιατί κάποτε καθόμουν χωρίς αντιλιακό στον ήλιο και μετά αναγκάστηκα να πάω να βγάλω μια ελιά που είχα στο πόδι και νόμιζα πως έχω καρκίνο και είχα φρικάρει. Αλλά ναι, δεν σπέρνω ποτέ τον πανικό. Έχω ένα για το πρόσωπο, το οποίο είναι από την Apivita με SPF 30 και αυτό μου αρέσει, θα σας πω γιατί. Γιατί έχει χρώμα. Βγάλω λίγο. Λοιπόν, έχει χρώμα, οπότε πού ήθελα να καταλήξω? Α ναι, όταν πηγαίνω για μπάνιο δεν βάφουμε καθόλου τίποτα, οπότε λίγο έτσι με συμμαζεύει, γιατί εντάξει, όπως έχουν σχολιάσει και μερικά αγόρια κάτω από τα βίντεο, λογικά άβαφοι με βλέπουν και τρομάζουν. Τι είναι με βλέπουν και τρομάζουν οι άνθρωποι στην παραλία? Χρησιμοποιώ αυτό. Είναι της Apivita. 83% natural ingredients. Δεν το γράφει στα ελληνικά, το γράφει στα αγγλικά. Μετά έχω 2 τα οποία είναι για το σώμα από την εταιρεία Sol. Δεν ξέρω, αυτή είναι η εταιρεία. Έλα, κάνε focus, ωραία. Και έχω αυτό που είναι γαλάκτωμα σώματος με δείκτη προστασίας 50. Και λέω θα ξεκινήσω με αυτό και μετά θα πάω στο λάδι, το οποίο είναι με δείκτη προστασίας 30. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, αυτά τα 2 έχουν ακριβώς τον ίδιο δείκτη προστασίας, ακριβώς όμως. Οπότε σταμάτησα να χρησιμοποιώ το 50, γιατί είναι και πολύ άσπρο και αφήνει. Βασικά δεν είναι πολύ άσπρο, αλλά καλύτερο είναι το λάδι. Γυαλίζεις έτσι ωραία στον ήλιο. Ακτινοβολείς. Τι μαλακίες λέω. Τώρα θα μου πεις τι κουβαλά στο 50 μαζί σου. Οκ, κάποιος να μου θυμίσει να το βγάλω από την τσάντα μου. Τι άλλο έχω εδώ? Α, έξω από το πλάνο, θα σας συνεχίσω να σας μιλάω έξω από το πλάνο. Έχω το κινητό, κλειδιά και λεφτά, αλλά τώρα δεν έχω, γιατί δεν πάω στην παραλία. Αλλά εντάξει, έχει εδώ πέρα μια θυπούλα που βάζω αυτά. Και έχω και το μαγιό μου εδώ μέσα, το οποίο θα σας το δείξω. Είσαστε από αυτούς τους τυχερούς. Okay. Αυτό είναι το πάνω μέρος. Το κάτω είναι κάπως έτσι. Ταραν! Και νομίζω ότι τελειώσαμε. Έχω έναν αναπτήρα. Παιδιά, έχω το center. Σταθερή αξία στους αναπτήρες. Έχω πάρα πολύ άμμο. Έχω ένα... Οκ, τώρα πώς να σας το δείξω αυτό. Τώρα θα γελάσουμε λίγο. Πολύ. Ένα κοχύλι. Το οποίο δεν έχει ανοίξει. Είναι και τις δύο μερικές κοχύλι. Τι είπα. Ωραία. Αυτά. Και θα σας δώσω στο επόμενο βίντεο που μαντέψετε θα είναι. Μερικοί το μαντέψατε σωστά. Είναι αγαπημένα βιβλία νούμερο 3. Yes. Λοιπόν, θα σας δώσω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.